Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με ένα θέμα που μας απασχολεί όλους, απασχολεί κάθε ελληνικό σπίτι, θα ασχοληθούμε. Είναι αυτό το θέμα της ενέργειας. Μπορεί να βρισκόμαστε στην μέση του καλοκαιριού, αλλά ο χειμώνας δεν θα αργήσει να έρθει. Και αν οι εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας δεν αλλάξουν θεαματικά προς το καλύτερο, ουδής μπορεί να προβλέψει τι ακριβώς μας περιμένει. Γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε να μιλήσουμε με τον Δόκτωρα Μηχανικών Μεταλλίων και Μεταλλουργό και Μηχανικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Χρήστο Κολοβό. Κύριε Κολοβέ, σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να προσθέσω ότι ήσασταν και τέως Διευθυντής Κλάδου Μεταλλευτικών Μελετών και Έργων της ΔΕΗ στο Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Δημοσιεύσαμε ένα άρθρο σας χθες, στο οποίο επί της ουσίας απαντάτε σε όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί και λέει ότι περίπου είμαστε θωρακισμένοι γιατί έχουμε βάλει μπροστά τους λιγνίτες να δουλεύουν. Τι ακριβώς όμως πραγματικά συμβαίνει, κύριε Κολοβέ? Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να μιλήσω και να επισημάνω ότι δυστυχώς η παταγώδης αποτυχία της ενεργειακής πολιτικής και το σκάσιμο της αποτυχημένης ενεργειακής πολιτικής έχει κάνει την κυβέρνηση να είναι πλέον εντελώς πανικόβλητη για το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα και να παραπληροφορεί συστηματικά τον κόσμο. Έχω χρησιμοποιήσει σε ραδιόφωνα που έχω μιλήσει την έκφραση «σανό στον ανεμιστήρα». Και όποιος το καταναλώσει το σανό, το κατανάλωσε. Δυστυχώς, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη πλέον και αυτό οφείλεται σε μια κακή επιλογή διοίκησης, η οποία είναι ότι στην ενεργειακή πολιτική για την ηλεκτροπαραγωγή έβαλαν όλα τα αυγά σε ένα καλάθι, στο καλάθι του φυσικού αερίου. Αυτό ξεκίνησε το 2010, όταν τον Οκτώβριο του 2010 ο τότε Υφυπουργός Ενέργειας Μανιάτης πήγε στη Βουλή και απαντώντας σε μια ερώτηση κοινοβουλευτικού έλεγχου, είπε ότι οδεύουμε πλέον προς αντικατάσταση του 100% των λιγνητικών μονάδων με μονάδες φυσικού αερίου, με το πιο ευγενές καύσιμο το χαρακτήρισε τότε. Πλην όμως, το να βάζεις όλα τα αυγά σε ένα καλάθι είναι κακή διοίκηση και αυτό το ξέρουν όλοι οι επιχειρηματίες, όλη η πιάτσα. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί και αυτό το επεσήμανα γραπτά πριν από ένα χρόνο στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που είχε βγάλει σε διαβούλευση την αναμόρφωση της αγοράς ηλεκτρισμού και τους έστειλα τις απόψεις μου συμμετέχοντας στη διαβούλευση λέγοντας ότι αυτό που συμβαίνει, το βασικό πρόβλημα της αγοράς είναι ότι υπάρχει μόνο ένα αξιόπιστο καύσιμο, το φυσικό αέριο. Διότι το να λέμε ότι θα βάλουμε ΑΠΕ είναι καλό στα λόγια, στην πράξη η αξιόπιστη ισχύ αιωλικών και φωτοβολταϊκών, που είναι οι δύο μορφές ΑΠΕ τις οποίες έχουν επιλέξει και πρημοδοτούν αγρίως επί 25 χρόνια, αυτά τα αιωλικά και τα φωτοβολταϊκά έχουν εγγυημένη ισχύ περίπου 0. Δεν είναι ικανά να υποκαταστήσουν αξιόπιστα ούτε μία θερμική μονάδα. Μάλιστα. Αυτά που γράφονται και λέγονται ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα φουλάροντας πάλι το λιγνίτι, έχουν κάποια βάση? Θα μπορούσε κανείς να πει ότι με τις ευχές βάφονται αυγά, αλλά δυστυχώς δεν βάφονται. Όταν η ΔΕΗ θέλησε να κλείσει τον λιγνίτι τον Αύγουστο του 2021 και ζήτησε από τον ΕΒΜΙΕ να κλείσει τις λιγνητικές μονάδες τον Αύγουστο του 2021, πήρε ταυτόχρονα και όλα τα μέτρα που θα την βοηθούσαν να κλείσει τη λιγνητική βιομηχανία τον Αύγουστο του 2021, πριν από 11 μήνες. Για καλή μας τύχη, ο ΑΔΜΙΕ, που είναι ο διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, δεν άφησε τη ΔΕΗ να κλείσει τις λιγνητικές μονάδες και έτσι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πιθανότητες να συνεχίσουμε να καίμε κάποιο λιγνίτι. Ωστόσο, από τα 4 μεγάλα λιγνητορυχεία που υπήρχαν στη Δυτική Μακεδονία, η κυβέρνηση φρόντισε να κλείσει και οι ΔΕΗ φρόντισαν να κλείσουν τα δύο ρυχεία, το ρυχείο του Αμιντέου και το ρυχείο της Καρδιάς. Έδιωξαν τον κόσμο σε εθελούσια έξοδο. Επίσης, οι εργοληπτικές εταιρείες που δούλευαν αποδιοργανώθηκαν πλήρως.
εταιρείες χωματουργικές έκλεισαν, χειριστές εξκαπτικών μηχανημάτων, επειδή δεν έβρισκαν δουλειά, μετανάστευσαν στη Μέση Ανατολή για να βρουν δουλειά, γιατί είναι και περιζήτητοι οι χειριστές των χωματουργικών μηχανημάτων. Και φορτηγά τα οποία κουβαλούσαν χώματα και λιγνίτη πουλήθηκαν γιατί δεν είχαν αντικείμενο απασχόλησης. Όταν λοιπόν διαλύεις μια παραγωγική αλυσίδα και πρέπει να την ξαναστήσεις από την αρχή, αυτό χρειάζεται και χρόνο και χρήμα. Και τον λογαριασμό της δικής τους αποτυχίας τον φορτώνουν στους καταναλωτές και θα τον φορτώσουν στους καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Γράφετε στο άρθρο σας ότι μέσα σε 9 μήνες η κυβέρνηση δαπάνησε 5 δισεκατομμύρια για τη στήριξη, υποτίθεται, των πολιτών. Το πόσο στηρίχθηκαν φαίνεται αυτές τις μέρες. Και θα μπορούσαν αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν διαφορετικά, όπως αναφέρετε στο άρθρο σας, δηλαδή επενδύοντας ξανά στο λιγνίτι. Προσέξτε, οι δίθεν επιδοτήσεις των καταναλωτών, στην πραγματικότητα επιδοτήσεις των παρόχων, ξεκίνησαν τον Οκτώβριο. Και αυτό το νούμερο, τα 5 δισεκατομμύρια, δεν το κατέβασα από το μυαλό μου. Μας το είπε ο Υπουργός Ενέργειας πριν από μερικές μέρες ότι η κυβέρνηση έχει ξοδέψει πάνω από 5 δισεκατομμύρια για τους λογαριασμούς ρεύματος. Τι συμβαίνει στην πράξη? Συμβαίνει στην πράξη ότι η κυβέρνηση δίνει λεφτά στους παρόχους προκειμένου να εμφανίζουν μειωμένους τους λογαριασμούς στους καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό δεν αντιμετωπίζει καθόλου τη ρίζα του προβλήματος των ακριβών λογαριασμών, που είναι ακριβώς αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι έχουν βάλει όλα τα αυγά στο καλάθι του φυσικού αερίου. Το οποίο φυσικό αέριο είχε ξεκινήσει να ακριβαίνει από το τέλος Μαΐου του 2021. Και ήδη τον Δεκέμβριο του 2021 είχε κάνει ιστορικό ρεκόρ, και ο Δεκέμβριος του 2021 ήταν 3 μήνες πριν από την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Επομένως, η αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου δεν είχε την παραμικρή σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πόλεμος ήρθε ως το κερασάκι στην τούρτα. Παρόλα αυτά, στις 22 Νοεμβρίου του 2021, ο Πρωθυπουργός πήγε στη Βουλή και απαντώντας στον πρόεδρο στον αρχηγό της Ελληνικής Λύσης, είπε: «Κύριε Βελόπουλε, ο δρόμος απομάκρυνση από τον Λιγνίτη είναι δρόμος χωρίς επιστροφή». Αυτά στις 22 Νοεμβρίου του 2021, πριν από 7 μήνες. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση, πανικόβλητη, και λέει ολοταχώς επιστροφή στο λιγνίτη, τετραπλασιασμός της λιγνητικής παραγωγής, να δουλεύουν 7 μονάδες στο φουλ. Και τα στοιχεία βεβαίως λένε ότι ούτε τετραπλασιασμός μπορεί να γίνει σύντομα, για τον απλό λόγο ότι ουσιαστικά κατέστρεψε την λιγνητική βιομηχανία. Και ούτε και οι 7 μονάδες τις βλέπουμε να δουλεύουν στο φουλ, γιατί αν θα δουλέψουν στο φουλ, δεν θα έχουν και λιγνίτη για να κάψουν στο φουλ. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος, διότι στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα μας έχουν οδηγήσει οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί όλων των κομμάτων που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο από το 2010, μας βάλαν στα μνημόνια, μας χρεοκόπησαν το 9, μας οδηγούν ξανά σε νέα χρεοκοπία, και εκείνο που ενώνει όλα τα κόμματα είναι το κύβδηλο πολιτικό κατασκεύασμα της κλιματικής κρίσης, μία έκφραση την οποία μας έλεγε ο Πρωθυπουργός: «Δεν θέλω να το λέμε κλιματική αλλαγή, θέλω να το λέμε κλιματική κρίση». Ωστόσο, αυτή η φράση, αυτός ο όρος, το κλιματική κρίση, δεν αποτυπώνεται πουθενά στον κλιματικό νόμο που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση. Κύριε Κολοβέ, επειδή, όπως είπα στην αρχή, έχουμε ένα χειμώνα μπροστά μας, πρακτικά υπάρχει κάποιος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση? Δυστυχώς ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος εάν διακοπεί η ροή του ρωσικού αερίου. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση. Και αυτή είναι μια κατάσταση που δεν έπεσε από τον ουρανό, αλλά οφείλεται σε συγκεκριμένη πολιτική. Επομένως, εάν διακοπεί η ροή του ρωσικού αερίου, του χειμώνα, είναι ένα ερώτημα κατά πόσον θα έχουμε επαρκές ρεύμα και δεν θα έχουμε ρεύμα με το δελτίο, όπως μας είπε πρόσφατα ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΚ. Βασίζουμε τις ελπίδες μας στο ότι οι Ρώσοι δεν θα διακόψουν το χειμώνα ή δεν θα κόψουν εντελώς τη ροή του αερίου του χειμώνα, γιατί το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο έχουμε τερματικό στη Ρεβιθούσα και θέλουμε να βάλουμε και δεύτερη δεξαμενή στην Αλεξανδρούπολη, θα είναι περιζήτητο.
δεν θα φτάνει για όλους. Θα το ζητάει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ακριβώς όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρει από μια συγκεκριμένη πολιτική, την οποία προώθησαν συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα. Δεν την προώθησαν όλα τα κόμματα, αλλά συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, συγκεκριμένες ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κόμματα. Είναι η αποτυχημένη πολιτική της δίθεν πράσινης ανάπτυξης, η οποία θα έπρεπε να γίνει σε βάθος χρόνου και σε κάθε περίπτωση, εφόσον θέλαμε να εξαρτήσουμε την ηλεκτροπαραγωγή από το φυσικό αέριο, θα έπρεπε να έχουμε και ελληνικό φυσικό αέριο. Γιατί ο λιγνίτης κάποια στιγμή θα τελείωνε, μέχρι το 2050 θα τελείωναν τα αποθέματα που έχουμε στα ανοιχτά ορυχεία και βεβαίως ένας πεπερασμένος φυσικός πόρος πρέπει να αντικατασταθεί από κάποιον άλλο φυσικό πόρο. Δυστυχώς δεν έκαναν τίποτα για να βγάλουμε ελληνικό φυσικό αέριο. Και δυστυχώς δεν κάνουν και τίποτα για να βάλουμε και φωτοβολταϊκά στις στέγες. Ξέρετε, υπάρχει από το Δεκέμβριο του 2019 δημοσιευμένη μια επιστημονική εργασία του Ερευνητικού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Joint Research Center, που λέει ότι στην Ελλάδα έχουμε 128 τετραγωνικά χιλιόμετρα στέγες, που αν βάλουμε στέγες, όπως κάνει η Αυστραλία, όπως κάνει η Γερμανία, όπως κάνει ακόμα και η Βρετανία, που δεν έχει και τον ήλιο το δικό μας, αν λοιπόν καλύψουμε τις στέγες με φωτοβολταϊκά, μπορούμε να πάρουμε περίπου το 1/3 των ετησίων αναγκών μας. Αντί λοιπόν να βάλουμε φωτοβολταϊκά, πάμε και βάζουμε αιωλικά στις βουνοκορφές, τσακίζοντας τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχουν πάρα πολλές κοινωνικές αντιδράσεις σε όλη την Ελλάδα, ειδικά για τις ανεμογεννήτριες. Και οι ανεμογεννήτριες είναι ό,τι πιο αναξιόπιστο υπάρχει στην ηλεκτροπαραγωγή. Τα φωτοβολταϊκά είναι απείρως πιο αξιόπιστα από τα αιωλικά. Και θα έπρεπε να πηγαίνουμε στα φωτοβολταϊκά. Το 2019, όταν άλλαξε η κυβέρνηση και ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία, είχα στείλει πρόταση στον τότε Υφυπουργό Ενέργειας, στο ΦΟΜΑ, να καταργηθούν οι ξεχωριστοί διαγωνισμοί για αιωλικά και για φωτοβολταϊκά και να γίνεται κοινός διαγωνισμός ταυτόχρονα και για αιωλικά και φωτοβολταϊκά και να αφαιθεί η αγορά ελεύθερη να επιλέξει τεχνολογία. Δυστυχώς δεν το έκανα. Την πρόταση αυτή την επανέλαβα και τον Νοέμβριο. Με δεύτερη, επανήλθα στην πρόταση. Δεν το έκαναν ποτέ. Δυστυχώς η αγορά θα είχε επιλέξει φωτοβολταϊκά, θα είχαμε γλιτώσει από κοινωνικές αντιδράσεις, θα είχαμε πολύ πιο αξιόπιστο ρεύμα, γιατί στην λειτουργία των αιωλικών οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα η έκρηξη του μετασχηματιστή στο ΚΙΤ Κουμουνδούρου τον Φεβρουάριο του 2021, λίγο πριν την κακοκαιρία την ίδια, τότε που ο ΑΔΜΙΕ βγήκε με ανακοίνωση και επέβαλε τη λειτουργία όλων των αξιόπιστων θερμικών μονάδων που είχε, ακόμα και τα μικρά υδροηλεκτρικά, όπως το υδροηλεκτρικό του Λάδωνα. Άρα λοιπόν υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες για αυτό το οποίο ζούμε σήμερα. Και αυτό το οποίο ζούμε σήμερα θα χειροτερέψει το επόμενο διάστημα, για τον λόγο ότι ο πληθωρισμός ήδη έχει ξεπεράσει το 12%, τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, ο πληθωρισμός τρέχει με 25-30%, και αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από τις τιμές που ανεβαίνουν στο σούπερ μάρκετ, ανεβαίνουν στα βενζινάδικα, ανεβαίνουν παντού. Αυτό ακριβώς πληρώνουμε σήμερα. Μια αποτυχία πολιτικής. Έχω συγκρατήσει μια φράση σας από το άρθρο. Μπορεί να ακούγεται πολύ ντεμοντέως άποψη. Εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό που έχετε γράψει, ότι η κρίση απέδειξε περίτρανα πως τα βασικά αγαθά πρέπει να παραμένουν υπό αυστηρό δημόσιο έλεγχο. Νομίζω ότι αυτό το ξεχάσαμε και το πληρώνουμε. Ναι, βεβαίως. Στη Γαλλία ο Μακρόν έχει να κρατικοποιήσει 100% την μεγάλη EDF. Η EDF είναι δεσπόζουσα εταιρεία σε όλη την Ευρώπη, εξάγει πυρηνικό ρεύμα σε όλη την Ευρώπη. Στην Γερμανία η εταιρεία έτρεξε να διασώσει την εταιρεία Uniper που διαχειρίζεται το φυσικό αέριο από την Gazprom. Τρέχουν λοιπόν οι κυβερνήσεις να συμμαζέψουν με δημόσιο χρήμα το πρόβλημα που δημιουργήθηκε όταν οι εταιρείες δούλευαν και με ιδιωτικό χρήμα. Δεν ήταν αμιγώς ιδιωτικές, αλλά υπήρχαν και ιδιωτικές συμμετοχές. Στην Ελλάδα, που έχουμε ιδιώτες παρόχους, και πρόσφατα το Νοέμβριο έγινε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και το δημόσιο έχει μείνει με το 34% στη ΔΕΗ και δεν μας λένε ποιος έχει το 66%. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση έτρεξε να διασώσει με δημόσιο χρήμα τους παρόχους
Κάτι το οποίο αντίκειται καταρχήν στη φιλοσοφία του καπιταλισμού, στη φιλοσοφία της ελεύθερης αγοράς. Όταν ένας πάροχος, όταν μια εταιρεία στον καπιταλισμό έχει προβλήματα, δεν τρέχει το δημόσιο χρήμα να τη διασώσει. Αφήνεται να εξαγοραστεί από κάποια άλλη, να σβήσουν οι τράπεζες κάποιες πιστώσεις, αφήνεται να κλείσει. Αυτό συμβαίνει στον καπιταλισμό. Οι ασθενείς εταιρείες κλείνουν προκειμένου να δυναμώσουν κάποιες άλλες και να αφήσουν και χώρο να αναπτυχθούν κάποιες άλλες. Δυστυχώς εδώ έχουμε μια περίεργη κατάσταση, ότι το δημόσιο χρήμα είναι καλό για να λύνει τα προβλήματα, αλλά όταν υπάρχουν κέρδη, αυτά πρέπει να τα παίρνουν 4-5 ιδιώτες. Και να κλείσουμε με ένα σχόλιο σας. Διαβάζουμε σήμερα τις δηλώσεις του κ. Μπορέλ, ο οποίος καλεί τους Ευρωπαίους πολίτες να αντέξουν τις επιπτώσεις που υπάρχουν από τις κυρώσεις κατά της Μόσχας. Η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοινώνει ότι θα βρούμε φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν ή από αλλού, εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά όμως δεν χρειάζονται κάποια χρόνια. Θέλω να πω, δεν είναι μόνο ένας ο χειμώνας που θα είναι δύσκολος πιθανότατα, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Κοιτάξτε, στην αρχή οι πολιτικοί μας έλεγαν ότι η αναταραχή με τις τιμές του φυσικού αερίου είναι πρόσκαιρη. Στο τέλος του 2022 θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Η αγορά έδειξε ότι δεν πρόκειται να ομαλοποιηθεί απολύτως τίποτα στο σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί οι ποσότητες του ρωσικού αερίου που έμπαιναν στην ευρωπαϊκή αγορά είναι πολύ μεγάλες, δεν μπορούν να υποκατασταθούν με άλλο τρόπο. Και όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση σε ένα προϊόν, η τιμή ανεβαίνει. Είναι κανόνας της αγοράς. Αυτό ακριβώς βιώνουμε. Με τεχνητό τρόπο η Δύση έθεσε το φυσικό αέριο, το φθηνό ρωσικό αέριο εκτός αγοράς, αλλά δεν υπάρχει κάτι άλλο να το υποκαταστήσει. Και τις περιορισμένες ποσότητες έρχονται τώρα όλοι και τις ζητούν, το αποτέλεσμα να ανεβαίνει η τιμή και να μην λέει να πέσει με τίποτα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του φυσικού αερίου δείχνουν ότι αν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει η ομαλότητα στην αγορά και να επανέλθουν οι τιμές σε επίπεδα κοντά σε αυτά που ήταν πρώτης πανδημίας, αυτό θα συμβεί μετά από 5 χρόνια, κατά το 2027. Μας. Δυστυχώς, όπως δείχνει η κατάσταση, πιθανότατα θα φάμε όλη τη δεκαετία και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που βγαίνω και μιλάω σε κανάλια, σε ραδιόφωνα αυτό το διάστημα, γιατί αυτή η κατάσταση υπονομεύει τις ζωές των παιδιών μας. Έχουμε χάσει στην Ελλάδα μία δεκαετία με τα μνημόνια, τη δεκαετία 2010-2020, και χάνουμε τώρα άλλη μία δεκαετία, τη δεκαετία 2020-2030, με τις ανοησίες που κάνουν οι Ευρωπαίοι. Και είχε το θράσος ο Μπορέλ να βγει και να πει, ξέρετε, επειδή εμείς θα κάναμε μπάχαλο, εσείς πρέπει να μας υποστηρίξετε. Όχι. Δεν θα σας υποστηρίξουμε. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε πει κάποια στιγμή να προσέξουμε, γιατί αλλιώς οι πολίτες θα μας πάρουν με τις πέτρες. Δεν ξέρω αν το θυμάστε αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να τους πάρουμε με τις πέτρες. Και αυτό το βλέπουμε ήδη στην Ολλανδία, όπου οι αγρότες ξεσηκώθηκαν ενάντια στις πράσινες πολιτικές. Το βλέπουμε στην Ισπανία, όπου οι αγρότες ξεσηκώθηκαν ενάντια στις πράσινες πολιτικές. Το είδαμε στη Σρι Λάνκα, όπου οι πολίτες ξεσηκώθηκαν ενάντια στις δίθεν πράσινες πολιτικές. Μπήκαν, έκαψαν το σπίτι του Πρωθυπουργού και ο πρόεδρος εγκατέλειψε τη χώρα με στρατιωτικό αεροσκάφος και πήγε στις Μαλδίβες. Εκεί που μας λένε ότι οι Μαλδίβες, εδώ και 40 χρόνια μας λένε ότι οι Μαλδίβες θα βυθιστούν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, επειδή λιώνουν οι πάγοι λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά στις Μαλδίβες χτίζονται διαρκώς 7 ξενοδοχεία. Γίνονται καινούργια αεροδρόμια και δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο χαζός που πάει και επενδύει σε μια έκθεση που θα σκεπαστεί από την άνοδο της θάλασσας επειδή λιώνει πάλι. Λοιπόν, σας είπα και προηγουμένως ότι μας έχουν φλωμώσει στο ψέμα. Αυτή η πολιτική καταστρέφει τις ζωές μας, καταστρέφει τις ζωές των παιδιών μας και πρέπει να φύγει. Ήδη έπεσε και η κυβέρνηση της Εστονίας και η κυβέρνηση της Ιταλίας. Έτσι. Να αρχίσουμε να μετρούμε κυβερνήσεις που πέφτουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως απότοκο της συγκεκριμένης πολιτικής, η οποία καταστρέφει τις ζωές των πολιτών. Κύριε Κολοβέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα και διαφωτιστικά όσα μας είπατε και πολύ φοβάμαι ότι θα χρειαστεί να τα λέμε όλο και συχνότερα την περίοδο που έχουμε μπροστά μας, καθώς τα δύσκολα είναι μπροστά μας, έτσι, όσο διαφορά την ενέργεια.
Σας ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Κύριε Καραμπινόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Να διευκρινίσω ότι δεν είμαι πολιτικός και δεν σκοπεύω να απολιτευτώ. Γι' αυτό μιλάτε και έτσι αν ανοιχτά. Αν θέλει κανείς να προσφέρει στον τόπο, προσφέρει με πολλούς τρόπους και θεωρώ ότι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή προσφέρω υπηρεσία στον τόπο με τις γνώσεις τις οποίες έχω, τις γνώσεις και τις εμπειρίες μου. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.